Η απόφαση για την βροχή των Τόμαχο κατά της Συρίας που έχει φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ανάσα από τη σύγκρουση με τη Ρωσία πάρθηκε πάνω από ένα σοκολατένιο κέικ. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο πλανητάρχης περιγράφοντας τον αμερικανικό βομβαρδισμό. We had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen and President Xi was enjoying it and I was given the message from the generals that the ships are locked and loaded. Ο Μεγιστάνας πρόεδρος εμφανίστηκε και λίγο αγιογράφητος, εκτιμώντας πως οι Αμερικανικοί πυρεύλοι τιμώρησαν το καθεστώς Άσαντ για τη χρήση χημικών όπλων σε άμαχο πληθυσμό, χτυπώντας όχι τη Συρία, αλλά το Ιράκ. We've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. Ο βομβαρδισμός στη Συριακή στρατιωτική βάση βυθίζει τον πλανήτη σε μια νέα εποχή ψυχρού πολέμου. Τραμπ και Πούτιν παραδέχονται ανοιχτά πως πλέον οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο ναδύρ. Сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше. Now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low. Μονομαχία για τις δύο χώρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη Ρωσία να ασκεί βέτο, εμποδίζοντας την έγκριση σχεδίου για έρευνα επί της χημικής επίθεσης στην επαρχία Ιντλίμπ που είχε προσαυθεί στη Δαμασκό. Η στροφή στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση και στο μέτωπο με τη Βόρεια Κορέα. Ο Τραμπ ετοιμάζει σκληρές οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Πιονγκιάνγκ, με το καθεστώς να απαντά με πολεμική ρητορική και απειλές ακόμη και για πυρηνικό πλήγμα. Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, ο Κιμ Γιονγκ εμφανίστηκε στην πρωτεύουσα για τα εγγένεια ενός νεοδρόμου με ουρανοξύστες, την ώρα που οι Αμερικανικοί δορυφόροι εντόπιζαν έντονη δραστηριότητα σε βάση πυράβλων, με την Ουάσιγκτον να εκτιμά πως το καθεστώς ετοιμάζεται για ακόμη μια προκλητική δοκιμαστική εκτόξευση.